κότς επιβράβευσης ήρθε σήμερα για αυτή την χρονιά με πολύ κόπο και με πάρα πολλές σημαντικές στιγμές, με πολλά ρεκόρ να καταρρύπτονται. Δύο λόγια για τη φετινή χρονιά. Ήταν και η πρώτη ουσιαστικά χρονιά από τη θέση του προπονητή. Βέβαια, καταρχάς νομίζω ότι είναι για μένα σαν προπονητής ό,τι πιο ονειρεμένο θα έλεγα. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και με ρωτούσαν ότι αν θα πετυχαίναμε αυτό σήμερα, θα έλεγα ότι μακάρι, θα είναι μεγάλη ευλογία Θεού να γίνει αυτό, θα είναι ό,τι πιο ωραίο την πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, γιατί έχω ξαναπεί ότι η επιτυχία αυτή, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί κάναν αρκετά πολλά καλά πράγματα τα παιδιά, δεν την κάνει ο προπονητής. Την κάνουν οι παίκτες, την κάνει η διοίκηση, πρέπει να συντελέσουν πάρα πολλοί παράγοντες για να γίνει συνδυασμός καταστάσεων και πραγμάτων για να βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, φαινόταν εύκολη, με τα καλά και τα κακά που υπήρχαν, γιατί μιλάμε για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Οι συνθήκες, όχι οι συνθήκες δικές μας, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δουλέψαμε σε εξαιρετικές συνθήκες σαν ομάδα, και προπονητικά αλλά και οργανωτικά. Βελτιώσαν πάρα πολλά πράγματα που αυτό μπόρεσε και ανέβασε αγωνιστικά επίπεδο τα παιδιά. Νομίζω ότι σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Το έχω ξαναπεί, εγώ νιώθω μεγάλη περηφάνεια για αυτά τα παιδιά, στη διοίκηση, στον πρόεδρο, σε όλους, γιατί ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος όλοι μαζί σαν γροθιά. Σίγουρα μας άφησε μια πολύ μικρή πικρία η μη κατάκτηση του κυπέλου, που το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά ανεξαρτήτου αποτελέσματος και πάλι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά. Είσαι αγωνιζόταν πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές ομάδες μεγάλες. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα βασικά που είχε πέρα από τη διοίκηση, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που είχε η ομάδα και μπόρεσε να κάνει αυτό το εκπληκτικό, να έχει το εκπληκτικό αποτέλεσμα? Νομίζω όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να έχεις παιδιά που να σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο, να είναι νικητές, να έχουν καλή νοοτροπία. Για μένα σημαντικό είναι, δεν είναι μόνο να τους βελτιώνεις ποδοσφαιρικά, να τους βελτιώνεις και σαν ανθρώπους. Είχαμε παιδιά που ήταν άνθρωποι μέσα στα αποδυτήρια, είχαμε εξαιρετικά αποδυτήρια και είχαμε και πολλή διάρκεια σαν ομάδα στο αγωνιστικό μας πλάνο. Είχαμε διάρκεια, δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας να κάνουμε 5 παιχνίδια καλά, 3 μέτρια. Είχαμε διάρκεια σε όλο τον χρόνο και αυτό ήταν το οποίο εμάς μας κράτησε ψηλά. Και επειδή γενικά ακούσαμε όλο τον χρόνο ότι εντάξει, το πρωτάθλημα του Ρεθύμνου και τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι η δικιά μας η ομάδα το έκανε και φαινόταν έτσι. Η δικιά μας παρουσία, η δικιά μας η ομάδα, η αγωνιστικότητα, αυτό που βγάζαμε στο γήπεδο, η πολλή δουλειά, οι 26-27 διπλές προπονήσεις στην προετοιμασία και η συνέχεια που υπήρχε μετά, γιατί δεν ρίξαμε τον όγκο προπόνησης. Πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να μιλάμε πολλές μέρες για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Πάνω απ' όλα αυτοί είναι, αυτοί έχουν γράψει αυτή την επιτυχία με χρυσά γράμματα για την ομάδα και όλο το μέλλον τους ανήκει. Η επόμενη μέρα, Κιάσου ΑΕΜ. Η επόμενη μέρα είμαστε σε συζητήσεις, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει μια αρχική συμφωνία των δύο ετών. Πρέπει να μιλήσουμε για το budget που θα διαθέσει η ομάδα, κάποια οργανωτικά θέματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Υπάρχει μια τελική συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε τις επόμενες μέρες για να είναι όλα εντάξει. Θεωρώ ότι βάσει προγραμματισμού και βάσει πλάνου που θέλουμε να πλαισιώσουμε το προπονητικό team, να κάνουμε πάρα πολύ καλά σημαντικά πράγματα που θεωρώ ότι είναι παραπάνω από τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής, οργανωτικά πάντα μιλάω, να έχουμε πολύ καλές συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές, να εργάζονται να είναι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, γιατί για μας είναι μεγάλο κίνητρο για αυτούς, για να μπορούν να βγάλουν και καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο μας. Σε μια υποθετική ερώτηση, ο Κώστας Κιάσος, πώς έχει στο μυαλό του την ΑΕΜ της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως σε σχέση με την όπως ήταν και φέτος. Άκρος ανταγωνιστή και ένα πρωταγωνιστή. Ανεξαρτήτου budget, ανεξαρτήτου ποδοσφαιριστών, ανεξαρτήτου ηλικίας. Γιατί έχω ξαναπεί ότι θέλουμε να έχουμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Να έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση στην ατομικότητα, στην ομαδική βελτίωση. Ανεξαρτήτου όμως ηλικίας και ανεξαρτήτου budget, θέλουμε να έχουμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή και που να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό.